Η τρελή είδηση της ημέρας στον Φόκο. Σας έχει τύχει να θέλετε να έχετε λιγότερες αποσκευές για να κλειτώσετε βάρος εμένα? Σε κάποιες αεροπορικές εταιρείες? Εμένα. Και να φοράτε τα πολλά ρούχα. Ξέρεις, στα αεροδρόμια πλέον, ξέρεις τι κάνω. Πάω πίσω από Κινέζους, Ιαπωνέζους κλπ. Είναι οι μόνοι που ξεντύνουν την ένα μου πολύ γρήγορα. Τάκ, τάκ, ζώνη, πά, παπούτσια, τάκα, τάκα. Λοιπόν, κάποιος την πάτησε. Δεν είναι όλοι τυχεροί όπως εσείς που πάτε και έρχεστε φορώντας όλη την καρταρόμπα. Ένας λοιπόν επιβάτης συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Ισλανδίας. Επειδή προσπάθησε να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο των Βρετανικών αερογραμμών, φορώντας πάρα πολλά ρούχα. Ο Ράιαν λοιπόν Κάρνεϊ σχεδίαζε να ταξιδέψει από την Ισλανδία στην Αγγλία την περασμένη Τετάρτη. Σιγά την απόσταση, ήθελε και το πράγμα. Όταν συνειδητοποίησε ο άνθρωπος, φτιάχνοντας τις αποσκευές του, ότι τα ρούχα του δεν χωρούσαν μέσα στις βαλίτσες του. Δεν χωρούσαν ή δεν ήθελε, είχε το αυτό. Δεν το... χωρούσαν, αλλά φαντάζομαι ότι θα ήθελε να γλιτώσει. Να γλιτώσει είναι το. Δεν, το από ό,τι φαίνεται όμως αυτό δεν τον πτώησε καθόλου. Σου λέει έτσι, κοίτα να δεις τώρα τι θα κάνω. Θα φορέσω 8 ζευγάρια παντελόνια. Λάθος ξεκίνησε, σόβρακα δεν είχε τίποτε. Πάμε πάλι, εντάξει. Και 10 πουκάμισα. Τα γόρι μου. Για πολλές μέρες πήγαινε το συμπέρασμα αυτό. Σωστά. Ήταν νοικοκύρης και πήρε πολλά ρούχα μαζί του, αλλά ξέρεις. Γραβάτα δεν. Ο Ράιαν λοιπόν είναι πολύ γνωστός ως και Χαβάι Ράιαν. Δεν του επιτράπει η επιβίβαση στο αεροπλάνο, καθώς δεν τηρούσε τους κανονισμούς για το επιτρεπόμενο βάρος των αποσκευών και έκανε λόγο για φυλετικό ρατσισμό. Γιατί? Δεν ξέρω, έτσι το πήρε πολύ αρνητικά. Φυλετικός ρατσισμός τι θα πει δηλαδή, επειδή φοράγε πολλά ρούχα? Ναι, σου λέει δεν με χωνέψαν από την Ισλανδία. Γιατί φοράγε πολλά ρούχα? Ναι. Έτσι το είδε. Ναι. Τι θέλεις εσύ το τώρα. Το πετάξαν έξω τελικά ή το αφήσαν να πετάξει? Θύχτηκε. Το πετάξαν έξω μαζί με τα πουκάμισα. Το πετάξαν έξω. Πάντα πουκάμισα. Πάντα πουκάμισα. Τζάμπα τα τσαλάκου στα φάρμακα. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Και τα πουκάμισα θέλουν 10 λεπτά το ένα για σίδερο. Άμα ίδρωνε και εύκολα. Εσύ που ξέρεις για πουκάμισα, πώς θα σιδερώνεις? Σιδερώνω για τις πουκάμισα, έτσι καθόμαστε. Όχι. Όχι. Να, γιατί, συγγνώμη. Έβγαλα την είδηση, την έβγαλα. Μην απαντάς. Την έβγαλα την είδηση, λαλήσαμε. Μην απαντάς, μήνα. Άσον με την απορία, άσον. Έχω κι άλλη ερώτηση πάει για τα. Και παντελόνια με τσάκι, σιγά μω. Τα θες και σε θέλω σε κάνω. Έμα τώρα, ναι. Νοικοκυρά, παιδί για σπίτι, δώσε. Το καλύτερο κορίτσι έχουμε. Το καλύτερο κορίτσι, καλά. Εσύ σε μια σταλία, πού το Ράιαν από το Χαβάι 5-0, αυτό ήθελα να πω.